Ομιλία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον υποψήφιο δήμαρχο Λέρου, τον κύριο Γιώργο Παυλή, τον οποίο με πολύ μεγάλη χαρά καλησπερίζουμε. Τρεις στο Αιγαίο, κύριε Παυλή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλή. Και καλή επιτυχία για την Κυριακή. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα, κύριε Ειρήνη, καλησπέρα, κύριε Νίκο. Λοιπόν, κύριε Παυλή, σε 48 ώρες ο λεριακός λαός θα καλείται να ψηφίσει τον νέο δήμαρχο. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς είδατε τον προεκλογικό αγώνα? Πρώτα θέλω να πω μια μεγάλη ευχαριστώ για τους Λεριούς, Λεριές στη Λέρο που δείξανε μια εμπιστοσύνη, εκτίμηση προς το πρόσωπό μου, προς το συνδυασμό μου νέα πορεία για τη Λέρο και ψηφίσανε θετικά και έχω ένα μεγάλο ευχαριστήριο προς τους ανθρώπους της Πατριώτης μας. Πώς βλέπετε τα πράγματα μέχρι την Κυριακή? Μπορεί ο συνδυασμός σας, βοηθούμενος πλέον και από τον συνδυασμό του κυρίου Λουλουδιά, να κάνει την ανατροπή? Θέλω και σε αυτό το θέμα τον κύριο Στέλιο Λουλουδιά να ευχαριστήσω από θερμά καρδιά η παράτηξη του και ο ίδιος που παντρευτήκαμε προχτές και δίπλα μας ξεκινάμε μια πορεία για το καλό της Λέρο και μια μεγάλη δύναμη για το αύριο, για το μέλλον της Λέρο. Ενώσατε δυνάμεις λοιπόν για ένα καλύτερο αύριο για τη Λέρο, έτσι κύριε Παυλή? Ό,τι κάνουμε είναι ο στόχος για μια καλή Λέρος, μια μεγάλη Λέρος, μια Λέρος με περηφάνεια και να ξεφύγουμε από αυτή τη μιζέρια που ζούμε τα τελευταία νέα χρόνια. Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Παυλή. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε εσάς και το συνδυασμό σας. Μια δύσκολη μάχη. Ένας άνθρωπος όμως που έχει μάθει να δίνει μάχες εντός και εκτός Ελλάδος και συνήθως να τις κερδίσει. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε την Κυριακή σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Αυτές οι εκλογές που γίνανε προχτές για μας ήταν εκλογές για τον πρώτο γύρο. Δείξαμε που οι συμπατριώτες και συμπατριώτες μας πληδέξανε για δεύτερη θέση. Δείξανε, ναι, πήρε 39% ο νυν δήμαρχος κ. Κόλλιας, αλλά πήραμε 61%, ένα μήνυμα πήρε ο κ. Κόλλιας, ο δήμαρχος, που τους Λεριούς που δεν τον θέλουν για δήμαρχο. 61% είπανε προχτές δεν θέλουμε τον κύριο Κόλλια, τον νυν δήμαρχο. Τι σημαίνει αυτό, θα τα δούμε αυτή την Κυριακή, γιατί οι Λεροί θέλουν αλλαγή, θέλουν τον Παυλή. Καλή επιτυχία, κύριε Παυλή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ένα θέμα ακόμα. Θέλω όλοι οι συμπατριώτες, οι πατεράδες, μητέρες, γιαγιάδες, παππούδες να δουν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους στα μάτια πριν να φύγουν από το σπίτι να ψηφίσουν. Γιατί ψηφίζουμε για το μέλλον τα παιδιά μας. Θέλω να ψηφίσουν, να βαστίξουν, να μείνουμε τα παιδιά μας στη Λέρο και γενικά την Ελλάδα, και όπως ομογενείς δεν θέλω να φεύγουν τα παιδιά μας από τα νησά μας, δεν θέλω να φεύγουν από την Ελλάδα, να γίνονται μετανάστες στο εξωτερικό. Άλλοι φεύγουν σήμερα που έχω γυρίσει να προσφέρω στη Λέρο. Μπορείτε εσείς, κύριε Παυλή, εσείς μπορείτε να εγγυηθείτε αυτό, ότι με τη δική σας νίκη η Λέρος θα μπορέσει να κρατήσει τα νέα παιδιά στο νησί? Γι' αυτό κατεβήκαμε. Να μπορούν να μείνουν τα παιδιά μας, να μένουν όλα τα ελληνόπαιδα στην πατρίδα μας και όχι να μας τα τρώει η Ελλάδα και να τα χάνουμε, γιατί το μέλλον μας είναι τα παιδιά μας, το μέλλον τα παιδιά είναι οι αυγιανοί πολίτες και το μέλλον της πατρίδας της Ελλάδας. Μάλιστα. Εγώ θα το κάνω εγγύηση αυτό, αυτός είναι ο στόχος μου, με την περιφέρεια, με τον κύριο Χατζημάρκος, αύριο λάβουν κυβερνήσεις. Θα έχουμε ένα καλό συνδυασμό όλες οι ιδεολογίες, όλες οι πολιτικές παράταξεις να είμαστε μαζί για το καλό της Λέρο, καλό για την Ελλάδα μας. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία, κύριε Παυλή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ, κύριε Παυλή. Μάλιστα. Η μαγική λέξη, το μαζί. Καλά να είστε. Να είστε καλά, κύριε Παυλή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.